Οικονομικοπολιτική επικαιρότητα και σήμερα με βάση και τα χθεσινά μπρος πίσω στο Υπουργικό Συμβούλιο, αυτό που λέει η Αυγή, όπισθεν ολοταχώς στην αγκαλιά της Τρόικας. Έχουμε στο τηλέφωνο μας, στη γραμμή, τον πρώην Υπουργό και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Φίλιππο Σαχινίδη. Κύριε Σαχινίδη, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Πώς είδατε τα χθεσινά στο Υπουργικό Συμβούλιο? Ήταν με βάση το πρόγραμμα που είχε εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, ή υπάρχει κάποια αλλαγή λόγω των αγορών? Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν ορισμένα δεδομένα τα οποία δεν πρέπει κανείς να αγνοήσει και δεν μπορεί να αγνοήσει. Οι επιπτώσεις που είχε η κρίση που ξεσπά αυτή τη στιγμή στο σκληρό πυρήνα της Ευρώπης επάνω στην Ελλάδα είναι ασύμμετρες. Και τι εννοώ? Μέχρι τώρα υπήρχε μία αφήγηση κυρίως ευρωπαϊκής προέλευσης ότι το πρόβλημα της Ευρώπης έχει λυθεί. Σε ένα μεγάλο βαθμό το έχουμε αντιμετωπίσει. Ξαφνικά, 5 χρόνια αργότερα, συνειδητοποιούμε ότι αυτή η αφήγηση δεν πατούσε σε καλές βάσεις. Ότι 2 από τις μεγάλες χώρες που είναι στο σκληρό πυρήνα της Ευρώπης, δηλαδή η Ιταλία και η Γαλλία, βρίσκονται αντιμέτωπες με τεράστια προβλήματα και δημοσιονομικά αλλά και διαρθρωτικά, και βεβαίως η ανάπτυξη στην Ευρώπη ολοένα και περισσότερο καθυστερεί παρά τις φιλότιμες προσπάθειες που γίνονται από την πλευρά του διοικητή του Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του κ. Ντράγκη, ο οποίος έχει χρησιμοποιήσει κάθε μέσο που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει προκειμένου να εξασφαλίσει ότι η οικονομία στην Ευρώπη θα επιστρέψει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Αλλά φαίνεται ότι αυτό πλέον δεν αρκεί. Ότι δηλαδή χρειάζεται να γίνουν πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά τα οποία έχουν κάνει ήδη οι Ευρωπαίοι. Ναι. Αυτό είναι το γενικό θέμα της Ευρώπης. Ναι, προσέξτε όμως, αυτό το γενικό θέμα της Ευρώπης αρχίζει και οδηγεί σε κρίση και επανεξέταση του ρίσκου που υπάρχει στην Ευρώπη, και καθώς οι αγορές αρχίζουν και αντιμετωπίζουν με διαφορετικό τρόπο την Ευρώπη, χώρες όπως η Ελλάδα που βρίσκονται στην περιφέρεια της Ευρώπης αντιμετωπίζονται ασύμμετρα αρνητικά από τις αγορές. Μάλιστα. Και εκεί ξαφνικά βρίσκεται η Ελλάδα να βρίσκεται, αν θέλετε, στο μέσο μια συζήτηση με τους δανειστές, δηλαδή με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, και να θέτει το αίτημα για την έξοδο της Ελλάδας από το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις, τους όρους, τις συνθήκες που θα επικρατήσουν την επόμενη μέρα. Ήταν η κατάλληλη στιγμή να το θέσει αυτό το αίτημα, πιστεύετε? Όταν υπάρχει αυτή η αρχόμενη οικονομική κρίση στην Ευρώπη με όλα αυτά που ξέρουμε και δεν τα δάμε χθες με τις αγορές. Ούτως ή άλλως, κύριε Φίλη, ξέρετε καλύτερα από εμένα ότι το πρόγραμμα της χώρας τελείωνε, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το σκέλος της χρηματοδότησης. Μάλιστα. Από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Μάλιστα. Πριν από ένα χρόνο, το Σεπτέμβριο του 2013, με άρθρο μου στην Καθημερινή, σε Κυριακάτικη Καθημερινή, είχα απευθύνει πρόσκληση με την ιδιότητα του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ αλλά και ενός ανθρώπου που χρημάτισε για περισσότερο από 2,5 χρόνια στο Υπουργείο Οικονομικών, και έλεγα: σε ένα χρόνο από τώρα λύγει το πρόγραμμα. Θα πρέπει να προσέλθουν, βεβαίως, θα πρέπει να προσέλθουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου σε ένα τραπέζι και να συζητήσουν. Εντάξει, τα τραπέζια τα βρίσκουμε. Τις πολιτικές πρέπει να δούμε τώρα. Ναι, ακούστε όμως, προσέξτε. Καμία αντίρρηση. Εγώ δεν λέω ότι θα έπρεπε ο καθένας, ας πούμε, από τις θέσεις που έχει. Η τετραετία, κύριε Σαχινίδη, επιβεβαιώνει το μνημόνιο? Θέλετε να κάνουμε μία συζήτηση? Την κάνουμε με μεγάλη χαρά. Κατέθεσα χθες τις απόψεις μου σε συζήτηση για τον προϋπολογισμό και λέω το εξής. Η Ελλάδα δεν είχε άλλες επιλογές. Αν κάποιος μου καταθέσει... Όχι, μην ξεκινάμε έτσι. Τις επιλογές... Μην ξεκινάμε έτσι. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ σας λέω πολύ απλό. Ήρθαν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είπαν στην Ελλάδα: εμείς σας δίνουμε 240 δισεκατομμύρια. Με τα 240 δισεκατομμύρια που δόθηκαν στην Ελλάδα, η προσαρμογή περιορίστηκε μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Εάν η Ελλάδα είχε 6 χρόνια στη διάθεσή της για να κάνει δημοσιονομική προσαρμογή, γιατί έπρεπε με κάποιο τρόπο να αντιμετωπίσει τα μεγάλα της ελλείμματα, βεβαίως δεν θα είχαμε αυτές τις επιπτώσεις. Δεν θα είχαμε απώλεια του ΑΕΠ κατά 25%, δεν θα έφτανε η ανεργία στο 27%. Άρα λοιπόν το πρόγραμμα το οποίο σχεδιάστηκε και υιοθέτησε η κυβέρνηση, της οποίας ήταν υπουργός και εσείς, ήταν λάθος.
προσέξτε, ήταν λάθος γιατί με ποια έννοια, ότι δεν έδινε περιθώριο στην ελληνική οικονομία να κάνει την προσαρμογή σε πιο μεγάλο χρονικό διάστημα. Ήταν λάθος για τους πολλαπλασιαστές που λέει ο Μπλανσάρ. Και ο Μπλανσάρ το είπε αυτό, του δίνου του. Ήταν λάθος διότι δεν έγινε τότε το κούρεμα. Αλλά το αφήσατε να γίνει με τους όρους του PSI που τους ξέρουμε όλους μετά. Κύριε φίλε, ο Μπλανσάρ δεν έβαλε το χέρι του στην τσέπη για να δώσει κάτι παραπάνω. Εντάξει, τα 240 εκατομμύρια. Αν έβαλε το χέρι του στην τσέπη, αν είχε φορολογούμενος από το πίσω του, τους οποίους θα έπιθε. Και θα τους έλεγε ότι ξέρετε κάτι, για να βοηθήσουμε την Ελλάδα, διότι καλές οι θεωρητικές προσεγγίσεις των οικονομολόγων, αλλά εδώ πέρα χρειάζεται και κάτι πρακτικό. Ποια χώρα θα συνεισέφερε περισσότερο από 240 δισεκατομμύρια για να μπορέσει η Ελλάδα να κάνει πιο εύκολη οικονομική προσαρμογή? Γίναν όλα αυτά που λέτε και δεν τα σβήνω. Είναι σοβαρά, ναι. Είναι μεγάλο πακέτο. Αλλά δεν έβγαινε τίποτα στο τέλος. Ξαναγυρνάμε αυτό εκεί. Που λέτε, αυτό λοιπόν μας επαναφέρει στο τι γίνεται σήμερα και πού πρέπει να πάμε. Άρα λοιπόν μας επαναφέρει στο ότι πρέπει να ανατρέψουμε το πλαίσιο της πολιτικής που ακολουθήθηκε με αδιέξοδο τρόπο εδώ και 4 χρόνια. Με κοινωνικό πόνο μεγάλο, αλλά και αδιέξοδο τρόπο. Βλέπετε τι γίνεται, μόλις πλησιάζουμε τις αγορές. Να δούμε λοιπόν τι μπορούσε και τι έπρεπε να γίνει. Κατά την άποψη τη δική μου, στο βαθμό που πρόθεση η πολιτική ήταν να βγούμε από το πρόγραμμα και να συνεχίσουμε πλέον να κινούμαστε με βάση το τι μπορούμε να εξασφαλίσουμε από τις αγορές, η προετοιμασία αυτή προϋπέθεται συγκεκριμένες, αν θέλετε, προϋποθέσεις τις οποίες έπρεπε να εκπληρώσουμε. Έχω τοποθετηθεί δημόσια επ' αυτού. Ναι. Δηλαδή, να μπορείς να βγεις στις αγορές και να σε αντιμετωπίσουν οι αγορές θετικά, δηλαδή να σου δίνουν τα κεφάλαια τα οποία τα ζητάς και μάλιστα σε επιτόκια που να είναι αποδεκτά. Γιατί κανένας δεν έχει. Αυτό μόνο με εγγύηση της ΕΚΟΥΤΟΥ θα μπορούσε να γίνει. Έλεγα εγώ εγγύηση των ευρωπαϊκών θεσμών. Θεσμών. Εντάξει, των ευρωπαϊκών θεσμών. Αυτό δεν έγινε. Μόλις προχθές, όχι πριν από 4 χρόνια. Εντάξει, μόλις προχθές που εξαγγέλθηκε η περιβόητη ιστορία της εξόδου από το μνημόνιο από τον κύριο Σαμαρά και τον Βενιζέλο, δεν είχαν προβλέψει μια συνεννόηση με το Δούνου του και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς για να υπάρχει μια δυνατότητα τέτοιας προστασίας. Δεν ήταν προβλέψει. Η δική μου η άποψη, δημόσια την κατέθεσα, ήταν ότι η χώρα μας έπρεπε μεταξύ όλων των άλλων προϋποθέσεων που έπρεπε να ικανοποιήσει προκειμένου να διασφαλίσει ότι θα είναι βιώσιμη έξοδος στις αγορές, ήταν και να συμφωνήσει με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, το τονίζω αυτό, ότι θα υπάρχει μια προληπτική γραμμή πίστοσης η οποία θα παρέχει ασφάλεια στους δυνητικούς δανειστές ενώ στις αγορές ναι. της Ελλάδος, ότι σε περίπτωση που, για παράδειγμα, μετά από 6 μήνες, δεν αναφέρουμε την παρούσα συγκυρία που ούτως ή άλλως είναι αρνητική, ας υποθέσουμε ότι ήταν ομαλές οι συνθήκες ναι. τώρα. Έβγαινε η χώρα και έβγαινε στις αγορές και πήγαινε καλά για τα επόμενα, ξέρω εγώ, για τους επόμενους 5-6 μήνες. Στους 6 μήνες από τώρα, πάλι είχαμε ένα περιστατικό όπως την προηγούμενη φορά που βγήκε η Ελλάδα να δανειστεί, αλλά κατέρευσε μια πορτογαλέζικη τράπεζα. Ας υποθέσουμε ότι στους 6 μήνες από τώρα είχαμε ένα ανάλογο περιστατικό. Και οι αγορές δεν ικανοποιούσαν τις ανάγκες τις χρηματοδοτικές της Ελλάδος. Αν υπήρχε αυτός ο μηχανισμός, αν υπάρχει αυτός ο μηχανισμός, ο προηγούμενος. Δεν προέβλεψε όμως. Δεν προέβλεψε όμως η κυβέρνησή σας, κύριε Σαχινίδη, μια τέτοια διαδικασία. Βγήκε και πέταξε στον αέρα την αίτηση να φύγουμε από το Δουνουτού. Τελεία. Το πληρώνουμε αυτό τώρα. Και εισέπραξε άρνηση και από το Δουνουτού και από το Eurogroup. Ακούσατε τον κύριο Ντάσελμπουμ. 6-9 μήνες μετά τα stress test των τραπεζών, λέει, θα δούμε τι γίνεται. Και βεβαίως από τις αγορές. Τι κάνουν τώρα λοιπόν? Εγώ χαίρομαι που επισημαίνετε τις παραλήψεις της κυβέρνησης. Παράληψη είναι αυτό, ή είναι ένα μικροκομματικό παιχνίδι εν ώψη εκλογών? Να φτιάξουν μια λακκούβα χρηματοδότησης για το ΣΥΡΙΖΑ όταν γίνει κυβέρνηση, την οποία τη φτιάξαν τον εαυτό και πέσαν μέσα τώρα. Αυτό συνέβη. Απλώς να συνειδητοποιήσει και η άλλη πλευρά του πολιτικού συστήματος της χώρας, ναι. η οποία διεκδικεί ψήφος στις επερχόμενες όποτε και αν γίνουν αυτές εκλογές, να βγει στις αγορές για να καλύπτει τις ανάγκες της χώρας, ότι δεν είναι και τόσο απλό και τόσο εύκολο απλό να πάρει και να λέει στους δανειστές. Ακούστε με λιγάκι, ναι. κύριε φίλε, απλώς ναι. επιχείρημα Βεβαίως, να διατυπώσω. Βεβαίως, πέστε μου. Διαπιστώνω ότι μεταξύ των επιχειρημάτων που καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ, λέει κάπου σε ένα σημείο ότι εμείς θα πληρώνουμε τόκους μόνο αν έχουμε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Αν δεν έχουμε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, δεν θα πληρώνουμε τόκους. Το ζητάει ως στοιχείο διαπραγμάτευσης αυτό. Δεν είναι μονομερής ενέργεια. Το ζητάει. Δεν αναφέρομαι για τις μονομερείς ενέργειες. Δεν μιλάω γι' αυτό. Ναι. Λέω το εξής.
αύριο για παράδειγμα βγαίνει η Ελλάδα να δανειστεί. Ναι. Έχουν γίνει εκλογές, έχει μεσολαβήσει αλλαγή κυβέρνησης και βγαίνει μια κυβέρνηση που έχει βγει με τη δέσμευση ότι όταν δανείζουμε από τις αγορές θα πληρώνω τόκους μόνο όταν θα υπάρχουν θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης. Πιστεύετε ότι θα προτρέξει κάποιος δανειστής να δανείσει την Ελλάδα? Και μιλάω για αγορές, δεν μιλάω για θεσμικούς δανειστές. Θα σας απαντήσω λοιπόν. Γι' αυτό λοιπόν. Ένα λεπτό, κύριε. Και λέω, θα δανείσει κάποιος, εσάς θα σας δάνειζε κάποιος? Όχι, δεν θα με δάνειζε. Ότι μόνο όταν θα έχω θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Όχι, γι' αυτό επιμένει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ξέρετε πολύ καλά, ότι η βάση οποιασδήποτε σήμερα νέας δανειακής σύμβασης είναι η αναγνώριση ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο και συνεπώς υπάρχει ανάγκη συγκεκριμένων πολιτικών αναδιάρθρωσής του. Χωρίς αυτό βεβαίως έχετε δίκιο. Εάν κληρονομήσει όλο το χρέος τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα κάνει τίποτα. Ναι, ακούστε κύριε Φίλη, υπόθεση εργασίας, ότι θα κινούμαστε σε ένα τοπίο όπου θα υπάρχει νέο πρόγραμμα. Εγώ σας λέω ότι η χώρα κατορθώνει και βγαίνει έξω από το πρόγραμμα. Ναι. Και δανείζεται από τις αγορές. Πώς ακριβώς θα είναι δυνατόν μια άλλη κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση. Μπορεί να είναι μια κυβέρνηση συνασπισμού, μια οικουμενική, μια οποιαδήποτε κύριε κυβέρνηση. Κύριε Σαχινίδη, που μπορεί να προκύψει, μην κάνουμε άλματα. Σας λέω, το πρώτο στοιχείο για να υπάρχει συνεννόηση και να φτάσουμε σε αυτό που λέτε είναι η συνεννόηση ότι το χρέος είναι μη βιώσιμο και συνεπώς υπάρχει αναγκαία επιλογή αναδιάρθρωσης. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει 10 πράγματα. Αυτό λοιπόν το θέμα με τα κουρέματα κλπ. Θα γίνει αποδεκτό στη συζήτηση. Ωραία. Και μετά πάμε στα υπόλοιπα. Πάμε λοιπόν και σε αυτό το θέμα, επειδή το θέτετε έτσι με τεπιτάσιος και κατανοώ. Όχι, είναι προϋπόθεση. Τους προβληματισμούς σας. Ναι. Βεβαίως, μισό λεπτό. Ναι. Πρώτον, η χώρα κατάφερε ήδη να πετύχει μια απομείωση του χρέους, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική. Έχω πει επανειλημμένος. Το καθιστά βιώσιμο το χρέος, συγγνώμη που ρωτώ. Εγώ θα ολοκληρώσω την απάντησή μου και πέστε θα σας πω αμέσως αν είναι βιώσιμο ή το χρέος. Πέστε έχω μου, ναι. πει. Κάποιοι λένε ότι δεν ήταν επαρκές αυτό το κούρεμα. Δηλαδή ότι αντί για τα 53,5% που λογιστικά είναι πάνω από 70 με 75% έπρεπε να διεκδικήσουμε περισσότερο. Και λέω βεβαίως, αρκεί τότε που γινόταν αυτό το κούρεμα να βάζανε πλάτη όλοι, να βάζανε δηλαδή όλες οι πολιτικές δυνάμεις που σήμερα αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα κουρέματος του χρέους, έτσι να εξασφαλίσουμε ευνοϊκότερο αποτέλεσμα. Ένα. Δύο. Η κυβέρνηση μπορεί να μην πέτυχε πάνω από το 75% λογιστικής απομείωσης και 53,5% ονομαστικής απομείωσης, αλλά πέτυχε κάποια άλλα πράγματα τότε. Ποια είναι αυτά τα πράγματα που πέτυχε? Πρώτον, την επιμήκυση, δηλαδή η μέση διάρκεια λήξης πλέον του χρέους είναι διπλάσια και τριπλάσια από αυτή που είχαμε πριν από την κρίση και πληρώνουμε πάρα πολύ χαμηλά επιτόκια και πληρώνουμε επιτόκια της τάξης του 2,5%. Και τη μεταφορά στο δημόσιο τομέα, στο δημόσιο σύστημα το ευρωπαϊκό. Βεβαίως. Μάλιστα. Ωραία. Αυτό που επισημαίνεται κάνει. Δίνει τα εξής χαρακτηριστικά στο ελληνικό χρέος. Το κάνει εξυπηρετήσιμο. Επομένως, πώς το κάνει εξυπηρετήσιμο? Το ζήτημα της βιωσιμότητας. Πώς το πάνε εξυπηρετήσιμο? Με 4,5% πλεονάσματα κάθε χρόνο. Αυτός έτσι είναι εξυπηρετήσιμο. Ακούστε με λιγάκι. Αυτή τη στιγμή, ταμιακά, η εξυπηρέτηση του χρέους απαιτείται περίπου 6 με 7 δισεκατομμύρια τον χρόνο. Μάλιστα. Έχει τεθεί ένα στόχο στον οποίο αναφερθήκατε, το 4,5% του ΑΕΠ. Ναι, ναι. Αυτός ο στόχος, κατά την προσωπική μου άποψη, είναι ένα στόχος λανθασμένος, δηλαδή το να παράγουμε κάθε χρόνο πρωτογενή πλεονάσματα της τάξης του 4,5%, γιατί υπηρετούσε μία αντίληψη που έλεγε ότι στο 2020 το χρέος της Ελλάδος θα πρέπει να μειωθεί στο 120%. Ναι. Και εύλογα εγώ θέτω το ερώτημα, γιατί στο 120%? Γιατί ήταν η Ιταλία είναι τόσο. Κάτι το οποίο είναι κάτι. Όχι, που υπάρχει απάντηση. Γιατί υπάρχει τότε απάντηση. Όταν μπήκε το 120% υπολογίζονται ότι ήταν το όριο της Ιταλίας. Ωραία. Γι' αυτό. Αυτή τη στιγμή η Ιταλία είναι στο 137% στο τέλος του 2014 και θα πάει στο 145%. Συμφωνούμε. Επομένως, γιατί λοιπόν να πάμε στο 4,5% όταν αποδεικνύει ότι εμένα ρωτάτε. Όπως η Ιταλία. Άρα, γι' αυτό σας λέω. Αυτά εμένα ρωτάτε. Ή την κυβέρνηση που έχει υπογράψει αυτά τα μέτρα και φτιάχνει προϋπολογισμούς μέσα αυτά τα μέτρα. Ακούστε λοιπόν. Εγώ λοιπόν αυτό το οποίο λέω και προτείνω αυτή τη στιγμή ναι. είναι το εξής. Πρώτον, μία συζήτηση στην Ελλάδα για την επόμενη ημέρα μετά το μνημόνιο και για το χρέος, το οποίο θα προσέλθουν όλοι και θα τις καταθέσουν συγκεκριμένα, να γνωρίζουν οι Έλληνες πολίτες. Όχι αυτά τα γενικά και αόριστα, ελάτε να πάμε να κάνουμε μια διάσκεψη σαν και αυτή του 1953. Γενικό και αόριστο είναι αυτό. Δεν...
Όχι, το θεωρώ γενικό και αόριστο, γιατί να σας πω κάτι. Είναι ένα ιστορικό προηγούμενο που ενισχύει τη διαπραγμάτευση της Ελλάδας. Καμία αντίρρηση που την προϋπόθεσε ότι η Ευρώπη θα προσέλθει. Διότι εμείς μπορεί να καλούμε. Μα εσείς στην αρχή της συζήτησης μας είπατε, στην αρχή της συζήτησης μου είπατε, και είναι σωστό, ότι τώρα πια έχουμε πρόβλημα ευρωπαϊκού χρέους και ευρωπαϊκού προσανατολισμού. Έχουμε προσέξτε, μια Ευρώπη να ζητά τον βηματισμό της. Είναι πρόβλημα Ιταλικού και Γαλλικού που είναι στο σκληρό πίνα. Τι μένει, η Ολλανδία και η Γερμανία απ' έξω. Τι μένει. Αυτό. Αυτές οι δύο χώρες αντιπροσωπεύουν περίπου το 50% του χρέους της Ευρώπης. Περίπου, δεν σας λέω ότι είναι περίπου. Βάλε και τον Νότο. Βάλε και τον Νότο. Αν βάλουμε και τον Νότο, φτάνουμε στο 50% περίπου. Και, λέω το, και το Βέλγιο μαζί. Ανεβαίνει το αν πράγμα. Βάλετε και το Βέλγιο, ακούστε να δείτε. Ναι. Το χρέος στην Ευρώπη είναι 95%. Ναι. Είναι πολύ κάτω από το αμερικάνικο και είναι πολύ κάτω από το ιαπωνικό. Το ιαπωνικό είναι τη τάξη του 200%. Είναι εσωτερικό όμως. Είναι εσωτερικό χρέος εκεί. Πάμε και στο αμερικάνικο. Ναι. Και το αμερικάνικο είναι πάνω από την Ευρώπη. Και η Ευρώπη δεν είναι εξωτερικό το χρέος. Το περισσότερο από το χρέος της Ευρώπης είναι στο εσωτερικό της Ευρωζώνης. Η διαφορά της Ευρώπης από την Αμερική και την Ιαπωνία είναι ότι η Ευρώπη έχει πάρα πολλές χώρες, έχει εθνικές κυβερνήσεις. Δεν είναι δηλαδή η Ευρωζώνη όπως είναι η Ιαπωνία, όπου υπάρχει μια εθνική κυβέρνηση και μια νομισματική αρχή. Δεν είναι όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Επομένως, η πρότασή μου, και επιμένω σε αυτό, συζήτηση που δεν έγινε και που οφείλει να γίνει για την επόμενη ημέρα. Ναι, αλλά τώρα συζήτηση, θα γίνει δηλαδή, όμως. Πώς θα λειτουργήσουμε. Την επόμενη ημέρα μετά το μνημόνιο, ποιες είναι οι προτεραιότητες της οικονομικής πολιτικής. Το μετά το μνημόνιο, τι εννοείται ακριβώς. Το μνημόνιο θα καταργηθεί το μνημόνιο. Θα ξυλωθούν διάφοροι μνημονιακοί νόμοι. Ή όχι. Εννοείται μετά την Τρόικα. Τι εννοείται ακριβώς. Μετά την Τρόικα, εάν δεχθούμε ότι η χώρα θα καλύπτει πλέον τις ανάγκες της από την καινούργια χρονιά, από τις αγορές. Μπορεί να γίνει αυτό. Εξασφαλίσει τη δημιουργία ενός μηχανισμού, βεβαίως, αν εξασφαλίσουμε τη δημιουργία ενός μηχανισμού προληπτικής, ενός προληπτικού μηχανισμού, μια προληπτική γραμμή πίστωσης, βεβαίως με κάποιους όρους και με κάποιες προϋποθέσεις, βεβαίως η χώρα θα μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες της από τις αγορές. Θα προσφύγει στο μηχανισμό. Όταν έχει επιτόκια 7 και 8% στις αγορές, θα αναγκαστεί να πάει στο μηχανισμό. Με νέο μνημόνιο. Είναι ψέμα αυτό. Λίγο, κύριε φίλη. Το 7 και το 8% μπορεί να προέκυψε διότι δημιουργήθηκε μια βεβαιότητα στις αγορές ότι η Ελλάδα πρώτον βιώνει συνθήκες πολιτικής αστάθειας δεδομένου ότι πλησιάζουμε πλέον προς τη διαδικασία της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας και δεν υπάρχουν οι αναγκαίες συνθέσεις και συνενέσεις προκειμένου να εξασφαλιστούν οι 180. Δηλαδή ήταν εσωτερικό θέμα αυτό. Του Προέδρου της Δημοκρατίας. Μισό λεπτό. Ναι. Αυτό είναι ένα θέμα που δημιουργεί μια βεβαιότητα. Ο άλλος λοιπόν που είχε ομόλογα πρέπει να αξιολογήσει αν θα διατηρήσει τις θέσεις του σε ελληνικά ομόλογα. Εγώ για την οικονομία της συζήτησης δεχθώ ότι πράγματι κάθε πολιτική αλλαγή έχει μια αναστάτωση. Εντάξει, λογικό είναι αυτό. Εκ των πραγμάτων. Το κύριο ποιο είναι. Αυτό ή ο τυχοδιοκτισμός να βγούμε. Όχι, προσέξτε. Οι αγορές προσδιορίζουν τη στρατηγική τους κάθε περίπου 3 μήνες και λένε να μείνω λίγο ακόμη ή να φύγω από την Ελλάδα. Όταν λοιπόν συνειδητοποιήσανε μετά και την συζήτηση την πρόσφατη στη Βουλή ότι οι προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση συνένεσης για την επίτευξη των 180 αρχίζουν πλέον και περιορίζονται. Αυτή ήταν η εκτίμηση που πάμε για εκλογές. Εγώ δεν θα καταγράψω αν σωστά ή λανθασμένα αποτίμησαν οι αγορές το αποτέλεσμα της συζήτησης για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης. Όταν λοιπόν οι αγορές άρχισαν να αξιολογούν τη συζήτηση στη Βουλή, ενδεχομένως να οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα ότι με βάση αυτά που υπόθηκαν μέσα στη Βουλή, με βάση τη στάση που τήρησε ο ΣΥΡΙΖΑ, με βάση τη στάση που τήρησαν τα άλλα κόμματα, με βάση τη στάση που τήρησε η κυβέρνηση. Να τα δεχτώ όλα αυτά που λέτε. Αλλά ο Ντάζελμπουμ στο ΕΚΟΦΗΝ, όταν είπε αφήστε τώρα την πλάκα, πάτε πίσω αυτό το πράγμα. Χρειαζόμαστε 6 με 9 μήνες, δηλαδή του χρόνου, από τη στιγμή που θα τελειώσουν τα stress test των τραπεζών για να κουβεντιάσουμε την έξοδο. Τι είναι αυτός, ο Τσίπρας και ο Σκουρλέτης τον φοβήσανε. Κύριε Φιλή, επιτρέψτε μου να σας δώσω ένα μόνο στοιχείο. Ναι. Ο κύριος Ντάζελμπουμ είναι επικεφαλής του Eurogroup, αλλά δυστυχώς δεν έχει τη δυνατότητα να πείσει ούτε μία ευρωπαϊκή χώρα να δώσει περισσότερα χρήματα στην Ελλάδα για να πάει σε ένα τρίτο πρόγραμμα. Άρα, το να μείνει η Ελλάδα σε ένα πρόγραμμα χωρίς χρήματα δεν έχει κάποια πρακτική αξία, κάποιο πρακτικό περιεχόμενο. Άρα, το ερώτημα το οποίο θέτω εγώ αυτή τη στιγμή είναι: υπάρχει κοινοβούλιο εθνικό το οποίο είναι διατεθειμένο στα 240 δις να προσθέσει άλλα 20 ή άλλα 30? Άρα, προσωπική μου άποψη, δεν υπάρχει τέτοιο κοινοβούλιο. Η προληπτική γραμμή χρηματοδότησης που λέτε. Λοιπόν, τη συζήτηση στο σωστό. Το κατάλαβα τι μου λέτε. Δεν θα προέλθει από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης.
Δεν θα έχει ένα πράσινο φως από το ΕΚΟΦΗΝ. Θα είναι χρήματα που δυνητικά θα μπορεί να αντλήσει η Ελλάδα, ναι, από το ESM, ναι, αν παραστεί ανάγκη. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεσμεύονται τα κοινοβούλια ότι θα δοθεί ενίσχυση στην Ελλάδα συγκεκριμένου ποσού. Όταν το Eurogroup λοιπόν λέει δεν είναι ώρα να κουβεντιάσουμε το θέμα. Και από την άλλη η κυβέρνηση λέει ότι τώρα πρέπει να το κουβεντιάσουμε και δεν πριν είναι... τις εκλογές. Τι σημαίνει? Δεν... Ακούστε λίγο κύριε φίλη, δεν είναι ώρα τώρα, διότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη, ναι, η επισκόπηση η Πέμπτη. Πρέπει, ναι, να ολοκληρωθεί, άρα... να βγουν τα αναγκαία... Αν γιατί θέλετε, το άνοιξαν τώρα ο Βενιζέλος και ο Σαμαράς? Μα πότε έπρεπε να ανοίξει αυτή η συζήτηση, αφού 1η-1η-2015 ολοκληρώνεται το ευρωπαϊκό σκέλος του προγράμματος. Πότε έπρεπε? Επαναλαμβάνω, έλεγα, ναι, γιατί, ναι, έπρεπε να ανοίξει χωρίς προϋποθέσεις που τις αναφέρετε εσείς. Δεύτερον, γιατί έπρεπε να ανοίξει μέσα στον κυκλώνα που αρχίζει να υπάρχει στην Ευρώπη σχετικά με το χρέος στις μεγάλες οικονομίες, η Γαλλία, η Ιταλία κλπ. Το ερώτημα είναι, και πάω στην αρχή της κουβέντας μας, υπάρχει μια νέα πραγματικότητα ευρωπαϊκή? Αναζητείτε σκοπιμότητα πολιτική σε βάρος του ΣΥΡΙΖΑ πίσω από τις επιλογές της κυβέρνησης. Είναι προσωπική σας άποψη. Ναι. Φοβούμαι όμως ότι τα ερωτήματα τα οποία θέτεται προς την κυβέρνηση θα πρέπει να τα θέσετε και προς το ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ σωστά το λέτε. Και το ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ σωστά το λέτε. Επομένως, δεν είναι ερωτήματα. Τις δυσκολίες δείχνουν. Η επόμενη ημέρα δείχνει πρώτον ότι δεν είναι τόσο εύκολο να σκίζεις τα μνημόνια και να λες ότι ξέρετε κάτι, εγώ θα καταργήσω 400 νόμους. Σωστό. Δεν είναι εύκολο, πρέπει να γίνει. Θα πρέπει να τους αντικαταστήσεις με κάτι συγκεκριμένο. Συμφωνούμε, δεν είναι αυτόματο. Μια στρατηγική. Άρα, η στρατηγική όμως πρέπει να έχει στόχους διαπραγμάτευσης. Και η διαπραγμάτευση για την απομείωση του χρέους έχει μέσα και συγκρούσεις και συνενέσεις. Αυτό είναι σαφές. Είναι η ιδεοντολογία της δημοκρατίας αυτή. Είναι το εργαλείο της δημοκρατίας. Σέβομαι απόλυτα τους κανόνες της δημοκρατίας. Ναι. Δεν θα αμφισβητήσω ποτέ ότι θα πρέπει να υποχωρούμε απέναντι σε οτιδήποτε επιτάσσει η δημοκρατία. Δεν είμαι διατεθειμένος να θυσιάσω ούτε μία γραμμή πάνω στα ζητήματα της ομαλής λειτουργίας της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Τώρα λοιπόν, στον τόπο μας. Η δημοκρατία όμως, συγγνώμη κύριε Σαγενίδη, η δημοκρατία έχει και εναλλακτικά προγράμματα. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε όλοι τα ίδια να λέμε. Εδώ λοιπόν το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι εναλλακτικό, είναι διαφορετικό, είναι αντίπαλο από το πρόγραμμα του Μνημονίου. Θα το ψηφίσει ο λαός. Αρκεί ο ΣΥΡΙΖΑ να συνειδητοποιήσει ποια είναι τα ζητήματα με τα οποία θα βρεθεί αντιμέτωπος. Σωστό. Όχι μέσα σε ένα τοπίο όπως αυτό λειτουργήσε και διαμορφώθηκε τα τελευταία 5 χρόνια, το λεγόμενο μνημονιακό τοπίο, αλλά στο μεταμνημονιακό τοπίο. Έχετε και θα δίκιο. Σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Η Γερμανία αυτή τη στιγμή απαιτεί, βάσει των θεσμών με τους οποίους λειτουργεί η Ευρωζώνη, από τη Γαλλία και την Ιταλία να καταθέσουν, το απαιτεί όχι η Γερμανία, οι θεσμοί το απαιτούν, να καταθέσουν το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Ναι. Και μάλιστα αυτή τη στιγμή τίθεται και το ερώτημα, επειδή δεν υπακούν στους κανόνες η Ιταλία και η Γαλλία, μήπως τους επιστραφεί πίσω το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Θα έχει ενδιαφέρον. Αν δεν συμμορφωθούν να το αλλάξουν, να τους επιβληθεί και πρόστιμο. Θα έχει ενδιαφέρον. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχω ακούσει να λέει στη συζήτηση του προϋπολογισμού ότι εμείς θα σκίσουμε αυτόν τον προϋπολογισμό που συζητείτε και θα καταθέσουμε δικό μας. Μα δεν είναι αυτονόητο. Επαναλαμβάνω. Βεβαίως. Θα κάνει διαπραγμάτευση. Βεβαίως. Δεν θα πρέπει να συνεχίσει τη δημοσιονομική προσαρμογή που με άλλους όρους. Με ποιους όρους? Κύριε όρους, γιατί θα μπορέσει να τους αλλάξει ο ΣΥΡΙΖΑ τη στιγμή που αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, αυτή είναι η κυβέρνηση και οι προηγούμενες κυβερνήσεις του Γεωργίου Παπανδρέου δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν. Αυτή η ερώτηση αφορά αυτούς, όχι εμάς. Αυτή η ερώτηση αφορά αυτούς, όχι εμάς. Εδώ λοιπόν υπάρχουν δύο θέματα. Το ένα, στο πλαίσιο του υφιστάμενου προϋπολογισμού μπορούν να γίνουν αλλαγές κοινωνικής προτεραιότητας για ορισμένα κονδύλια. Ένα ερώτημα είναι αυτό. Ό,τι να γίνει, θα δούμε. Δεύτερον, όταν ανεβαίνει μια νέα κυβέρνηση, έχει από το λαό μια εξουσιοδότηση να εφαρμόσει μια πολιτική που δεν μπορεί να υπηρετηθεί από ένα προϋπολογισμό που της αφήνει η σημερινή κυβέρνηση? Το έχει, τι να κάνουμε. Κάθε κυβέρνηση που παίρνει νοπή λαϊκή εντολή έχει υποχρέωση ως προς το πρόγραμμα το οποίο κατέθεσε να εργαστεί για να το υλοποιήσει. Βεβαίως θα πρέπει να λάβει υπόψη τους σχετισμούς. Τους σχετισμούς. Τον εσωτερικό συσχετισμό των δυνάμεων. Και εδώ πέρα δυστυχώς στη χώρα μας ποτέ δεν έχουμε καταφέρει να πετύχουμε συνενέσεις και συνθέσεις. Ναι. Και δεύτερον, τον εξωτερικό συσχετισμό δυνάμεων. Τι λέω εγώ? Θα κρυθούμε λοιπόν. Πολλές φορές τον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ, τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ναι, να λέει: θα πάω να μιλήσω με τον Ρέτζι, που είναι σοσιαλιστής, και με τον Ραχώη, που είναι δεξιός, για να διαμορφώσω τη συμμαχία του Νότου. Και ρωτώ,
Μα άμα μπορείς να μιλήσεις με τον σοσιαλιστή της Ιταλίας και με τον δεξιό της Ισπανίας, τι σε εμπόδιζε να συζητήσεις με τον Γιώργο Παπανδρέου όταν ήταν επικεφαλής μιας σοσιαλιστικής κυβέρνησης ή με την παρούσα την κυβέρνηση, ώστε να κάνεις πρώτα τώρα, μην ανοίγετε φακέλους. Με το Στρος Καν άλλοι κλείσαν στον Άγιο Δομήνικο τη συμφωνία. Μην ανοίγετε λοιπόν φακέλους τώρα, τέτοιους. Αφήστε τους. Αλλά πάμε όμως τώρα στην ουσία, γιατί μαζεύουμε την κουβέντα λίγο. Ναι. Σας λέω και πάλι ότι αυτή τη στιγμή η χώρα μας πρέπει να προετοιμαστεί για την επόμενη ημέρα. Συμφωνώ απολύτως. Δεν θα εξασφαλίσει τα χρήματα που θέλει από νέο πρόγραμμα. Είτε γιατί δεν θέλουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα να τα διεκδικήσουμε, είτε γιατί ακόμη και αν ζητούσαμε μπορεί να μην μας τα έδιναν τα εθνικά κοινοβούλια. Πάμε λοιπόν, το θεωρούμε αυτό δεδομένο. Ναι. Πρέπει να προετοιμαστούμε για την επόμενη ημέρα. Βεβαίως. Η επόμενη ημέρα όμως δεν είναι χωρίς το προαπαιτούμενο χρέος. Τι κάνουμε με το χρέος. Είναι το πρώτο θέμα αυτό. Και γιατί, πάνω σε αυτό λοιπόν, βάζουμε τους κανόνες. Ωραία. Γιατί λοιπόν, πριν πάμε και ο καθένας ας πούμε κάνει έναν παράλληλο μονόλογο και λέει ότι εγώ πιστεύω αυτό, ο άλλος λέει εγώ πιστεύω αυτό, γιατί δεν κάνουμε εδώ πέρα μια εσωτερική συνεννόηση. Γιατί υπάρχει εγώ θέμα, θα σας έλεγα, υπάρχει... να δημιουργήσουμε μια ανεξάρτητη, έναν ανεξάρτητο εντάξει, θεσμό. Όλα αυτά ανεξάρτητη... μετά τις εκλογές. Κύριε Σαχινίδη, με νέους συσχετισμούς. Να χάσουμε τον χρόνο των 4-5 μηνών. Τίποτα, όχι αύριο να γίνουν εκλογές. Να γίνουν αύριο εκλογές. Και να φτιαχτούν όλα αυτά και άλλα πολλά. Δεν πρέπει να δώσουμε με τα κλειδιά οποιασδήποτε δυνατότητας σε αυτούς οι οποίοι έχουν παραιτηθεί από τη διαπραγμάτευση. Καθαρά πράγματα. Κύριε φίλε, η συνεχής επίκληση της ανάγκης για εκλογές δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα μέσω της ενίσχυσης της πολιτικής αστάθειας και αυτό είναι που υπονομεύει οποιαδήποτε προσπάθεια. Αλλά ακούστε μια πρόταση που θα κάνω και μου λέτε για την άποψή σας. Όχι, γιατί φτάνουμε στο τέλος. Ναι. Ζητούμε από κάποιον ανεξάρτητο θεσμό, που μπορεί να είναι το Γραφείο Προϋπολογισμού, μπορεί να είναι η Τράπεζα της Ελλάδας, μπορεί να είναι οποιοδήποτε, να καλέσει διεθνείς, επιφανείς ειδικούς πάνω στο ζήτημα του χρέους, να καταθέσουν τις απόψεις τους. Μια πρόταση είναι αυτή που διατύπωσε ο Γουίπλουτς με το Πάρις για το Πάντρε, δηλαδή για την απομείωση του χρέους μέσω της δημιουργίας οχήματος ειδικού σκοπού. Να καλέσουμε και άλλους επιστήμονες και να έρθουν και τα κόμματα και σε αυτήν τη συζήτηση να διαμορφωθεί μια στρατηγική για το χρέος, η οποία θα εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή σύγκληση. Εντάξει, έτσι ώστε ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των εκλογών να μπορούμε να διαπραγματευτούμε όταν θα έρθει η ώρα των αποφάσεων στην Ευρώπη για το χρέος. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Θα τα ξαναπούμε. Καλή σας, καλό μεσημέρι. Γεια σας.